Εξηγούμε. Καθαριότητα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρει το Πανεπιστήμιο. Γιατί? Διότι άργησε να δρομολογήσει τις διαδικασίες να επιλέξουμε φορέα. Βρεθήκαμε λοιπόν τώρα το Σεπτέμβρη χωρίς τη δυνατότητα να πληρώσουμε, αφού δεν μας αφήνει το ελεγκτικό συνέδριο, αν δεν κάνουμε διαγωνισμούς. Τελείωσε ο διαγωνισμός ο πρώτος επιτέλους και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια κανονική καθαριότητα. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κόστος της καθαριότητας που κάναμε το πλήρωσαν οι καθηγητές ρεφενέ. Αν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι καθηγητές. Δεν είχε λεφτά το Πανεπιστήμιο, δηλαδή. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ξοδέψει παρά μόνο αν τηρήσει μια διαγωνιστική διαδικασία. Αλλά δεν είχατε διαγωνισμό, δεν είχατε προσλάβει την υπηρεσία. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό έγινε διότι από το 2009 δεν είχε γίνει διαγωνισμό. Είχε μάλιστα, κόψει την παράδοση. Μεγάλο το Πανεπιστήμιο, συγγνώμη όμως, το Πανεπιστήμιο όμως δεν έχει φροντίσει να έχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, έτσι ώστε αναλαμβάνει ένας εργολάβος. Μετά αυτό δεν βγάζει τα κέρδη που θέλει, αφήνει γεια στο Πανεπιστήμιο και μετά την πληρώνουν οι φοιτητές που οι σχολές τους γίνονται χωματερές. Θα σας απαντήσω. Πρώτα-πρώτα δεν είναι στο χέρι μας να διαλέξουμε ή όχι αν θα έχουμε φορέα. Το επιβάλλει ο νόμος. Ο νόμος απαγορεύει στο Πανεπιστήμιο να έχει καθαριστές δικούς του και επιβάλλει να έχουμε εξωτερικό φορέα. Αυτή η διαδικασία επιλογής είναι μια μακρόχρονη και δύσκολη διαδικασία, η οποία κρατάει περίπου 2 χρόνια. Αυτό είναι αδιανόητο, αλλά δεν είναι πρόβλημα του Πανεπιστημίου. Ναι, αυτό είναι αδιανόητο ότι επιβάλλει στο Πανεπιστήμιο μια διαδικασία που κρατάει 2 χρόνια για να πάρει υπηρεσία καθαρισμού. Διότι τα ποσά που ξοδεύονται είναι μεγάλα, κύριε Πρετεντέρη. Παντού στις υπηρεσίες γίνονται διαγωνισμοί. Παντού. Στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, παντού. Έπρεπε το Πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, κύριε, γιατί είχα ασχοληθεί με την ενιαρχή συμβάση για αυτό το θέμα. Για κάποιου λόγου χ, εγώ δεν είμαι ειδικό να πω, ο κ. Πρετεντέρη του ξέρει. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν είχε προχωρήσει εγκαίρως σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Δεν προχώρησε εγκαίρως. Όταν λοιπόν προχώρησε και έκανε παράταση της σύμβασης, έκανε παράταση της υφιστάμενης σύμβασης. Η ενιαία αρχή συμβάσεων στη δεύτερη και τρίτη παράταση την έκοψε. Αυτό έγινε. Αυτό το φαινόμενο συνέβη. Συνεπώς τα παράπονα των παιδιών πάνε στην ενιαία αρχή συμβάσεων. Αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό η ενιαία αρχή συμβάσεων. Δεν είναι μόνο δικό σα. Η ενιαία αρχή συμβάσεων το έκοψε γιατί αν συνεχώς παρατείνεται η παλαιά σύμβαση, κύριε Δεντέρη, αυτό αφήνει την υπόνοια ότι υπάρχει άλλο σκοπό. Κύριε Γεωργιάδη, όμω να σα πω κάτι. Εγώ από την αρχή της εκπομπής πάντα έχω ένα Χατζηπετρί που φταίει. Κανείς δεν φταίει εδώ πέρα. Όχι, τώρα δεν φταίει η αρχή συμβάσεων. Εγώ είπα ότι το πανεπιστήμιο που άργησε να κάνει διαδικασία. Ένα λεπτό. Διότι σε όλα τα πανεπιστήμια συνέβη αυτό. Δεν μπορεί όλα να άργησαν. Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν άργησαν όλα. Είναι τόσο πολύπλοκη η διαδικασία που μπλέκεσαι σε χρονοβόρες διαδικασίες. Ο Χατζηπετρί. Όχι, δεν είναι ο Χατζηπετρί. Κάποιος τα νομοθέτησε. Θα μπορούσε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Να λέμε την αλήθεια. Κύριε Μιλόπουλε, τα παιδιά δεν έχουν να πλύνουν τα χέρια τους. Έτσι. Και έτσι. Πρίτανης ήσασταν, μου λέτε έτσι. Βεβαίως, έχουν δίκιο τα παιδιά. Κοιτάξτε. Αλλά δεν φταίει το Πανεπιστήμιο. Μα ποιος φταίει, με νοιάζει εμένα. Ούτε για τη διαθεσιμότητα που είπαν τα παιδιά, φταίει το Πανεπιστήμιο. Με νοιάζει ποιος φταίει, με νοιάζει διαθεσιμότητα. Ο άλλος πάει και δεν έχει τουαλέτα. Φαντάζομαι μας καλέσατε για να πούμε τι φταίει. Κύριε Μιλόπουλε, με συγχωρείτε για να μην πούμε τι φταίει. Δεν φταίω εγώ, λέτε. Λοιπόν, δεν είπα δε φταίω εγώ. Αυτό είπα ότι αυτό που συνέβη και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι τυπικό φαινόμενο όλων των πανεπιστημίων. Κοιτάξτε. Έκαναν τις διαδικασίες και τους διαγωνισμούς τόσο δύσκολους και τόσο χρονοβόρους, ώστε να έχεις χρήματα και να μην μπορείς να τα διαθέσεις για να κάνεις καθαριότητα και φύλαξη. Πάντως, κοιτάξτε. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Φταίνε δύο. Φταίει και το Πανεπιστήμιο και έχει σημαντική ευθύνη, διότι άργησε και επιπλέον δεν φρόντισε να τελειώσει εγκαίρως τις διαδικασίες. Άρα έχουμε ένα σημαντικό μέρος ευθύνης εμείς. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και φταίει και η πολιτεία, διότι νομοθέτησε ότι δεν μπορείς να έρθει. Όχι. Μια χαρά τον έκανε τον διαγωνισμό. Ένα λεπτό. Μια χαρά τον έκανε, διότι έτσι γίνονται οι διαγωνισμοί σε όλη την Ευρώπη. Φταίει η πολιτεία, διότι νομοθέτησε ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις ένα διαγωνισμό παρά μόνο όταν δοθεί η οικονομική πρόβλεψη. Άργησε το Υπουργείο να δώσει την οικονομική πρόβλεψη. Είδατε τι είναι τα παιδιά που είπαν κάτι για τη φύλαξη. Είπαν ότι. Και οι δύο το είπαν νομίζω. Ότι δεν είναι δουλειά άλλων να φυλάνε τα πανεπιστήμια. Είναι συμφωνώ ότι θα έπρεπε το πανεπιστήμιο να διαθέτει τη δική του πανεπιστημιακή αστυνομία. Όχι μόνο φοιτητές που εννοώ. Εγώ το λέω. Συγγνώμη, εμείς δεν είπαμε αυτό όμως. Άλλο είπανε. Εμείς είπαμε ότι υπήρχαν φύλακες στο πανεπιστήμιο, υπήρχαν φύλακες οι οποίοι απολύθηκαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είχαμε φύλαξη. Είχαμε υπαλλήλους μας. Και μπήκαμε σε πολύπλοκες διαδικασίες μετά για να λέμε φταίει το πανεπιστήμιο. Η φύλαξη των πανεπιστημίων δεν ήταν και καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Ήταν, υπήρχε μια φύλαξη όμως στοιχειώδης. Κύριε Πρεντέρ, μου επιτρέπετε μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Βητή.
Ήταν άχρηστοι άνθρωποι αυτοί που κάνανε τη φύλαξη στο πανεπιστήμιο. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Και μάλιστα χωρίς αξιολόγηση. Παρακαλώ. Βλέπω ότι όταν ακούτε τη λέξη διαθεσιμότητα, κύριε Γεωργιάδη, αλλάζετε κουβέντα. Όχι, θέλω να ρωτήσω για τη φύλαξη. Γιατί αυτή είναι η ουσία τη συζήτησή μα τώρα. Διαλύθηκαν τα πανεπιστήμια με τη διαθεσιμότητα. Αυτή θα κάνω μία ερώτηση. Να το πούμε αυτό. Να το ακούσει ο κόσμος. Θα το πούμε μετά. Διαλύθηκαν τα πανεπιστήμια με τη διαθεσιμότητα. Κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε. Εγώ έβλεπα ως Αθηναίος πολίτης επί διάστημα περίπου 2-3 ετών μπροστά από την ασωέναν το παραεμπόριο. Και όταν έφτανε η αστυνομία, παίρνανε οι άνθρωποι τα πράγματα παράνομα, τα λαθρέα και τα βάζαν μέσα στην ΑΣΟΕ. Και όταν μπήκε τελικά η αστυνομία στην ΑΣΟΕ, κάτω στα υπόγεια της ΑΣΟΕ βρήκε. Από Μολότοφ μέχρι τσάντες μαϊμού μέχρι τι θέλετε. Αυτή είναι η καλή φύλαξη που είχαμε και την χάσαμε. Το πιστεύουμε στα αλήθεια. Εγώ πάντως θυμάμαι και στην Ερμού το παρεμπόριο, τη θυμάμαι και στην Ερμού. Δεν μιλάμε για το πεζοδρόμιο, κύριε. Μιλάμε για την ΑΣΟΕ τώρα. Η Ερμού δεν φυλάσσεται. Η ΑΣΟΕ δεν φυλάσσεται. Η αστυνομική δεν διαλύσαμε τελείω για να μην έχουμε καθόλου. Όλοι μαζί μιλάτε. Κύριε Πολύ ωραία δουλειά μα. Θέλετε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα ότι είχαν τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα φύλαξη και την χάσανε λόγω τη διαθεσιμότητα. Πάντω μια στοιχειώδη φύλαξη. Ένα που μα ακούει το πιστεύει. Στοιχειώδη φύλαξη. Μα κοροϊδευόμαστε. Εσείς το απουθήτα. Βλέπατε φύλαξη στο απουθήτα. Βεβαίως. Μα μέσα στο απουθήτα έχετε και νεκρούς. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Όχι, όχι. Μιλάτε υπερβολές. Μα πώς δεν είχατε. Μιλάτε υπερβολές. Δεν είχαμε από ναρκωτικά, αν τον είχαμε βρει ναρκωτικά. Μιλάτε υπερβολές. Δεν μπαίνασε με τη μολότομα στο απουθήτα με τα λάγατε. Έξω από τα απουθήτα ναρκωτικά υπάρχουν. Έξω από τα απουθήτα ναρκωτικά. Ακούστε λοιπόν, κύριε Δημήτρη, τη διαφορά. Αν πάρετε τώρα το αεροπλάνο και πάτε στι ΗΠΑ, παραδείγματο χάρη. Θα διαπιστώσετε ότι ναρκωτικά έχουν έξω στις πόλεις πολλά στην Αμερική. Μέσα στα πανεπιστήμια όμως, που έχουν πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι εκκλησία. Το καταλάβατε. Είναι εκκλησία, γι' αυτό μπαίνουμε τα όπλα και θερίζουμε. Για τα πανεπιστήμια μιλάμε. Μπερδεύεστε πάλι με τα σχολεία στην Αμερική. Μπερδεύεστε με τα σχολεία. Σας μιλάω για τα πανεπιστήμια. Και δεν μου λέτε. Έλατε, κύριε Κυριακόπουλο, με συγχωρείτε. Και δεν μου λέτε, κύριε Θοδωρή, μήπως θέλετε να μου πείτε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι καλύτερα, δηλαδή από τα αμερικάνικα. Λέω ότι και τα αμερικάνικα πανεπιστήμια έχουν δικά τους προβλήματα και τα ελληνικά. Αυτό πάντως, θέλετε να μου πείτε. Όχι καθόλου. Πάντως εσείς πρέπει να αποδοκιμάσετε γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν σε αυτή τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε αυτά τα χάλια κατά ένα μεγάλο μέρος ευθύνης στην πολιτεία και κατά ένα δεύτερο μεγάλο μέρος ευθύνης σε μια νοοτροπία του λεγόμενου φοιτητικού κινήματος που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να κάνει καταλήψεις και φασαρίες. Και τίποτα άλλο. Γιατί το έχω ζήσει πολύ καλά και θυμάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μη μου λέτε ότι είχαν και φύλαξη τα πανεπιστήμια. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Λοιπόν, όχι, θα πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Έχουν δύο... Να πούμε δύο λόγια για τα πανεπιστήμια. Όταν επιστρέφω.